Έλα, όπου να είναι. Να το! Έχουμε τα διπλά playstyles. Μας δείχνει δύο κάρτες. Ένα Team of the Year κανονικό και ένα Team of the Year icon με διπλά playstyles. Το ξέραμε, τώρα είναι και confirmed από την ίδια την EA. Να το ξαναδούμε. Έχουμε... Πέρασε πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, έχουμε Trivella Quickstep στον Team of the Year παίχτη και Deadball Power Shot στον Team of the Year icon. Ξέρουμε ποιοι παίχτες είναι αυτοί. Ο πρώτος είναι ο Mbappé. Ο Mbappé λοιπόν θα έχει διπλό Playstyle Plus Trivella με Quickstep. Παναγία και Χριστέ, φαντάζομαι από τώρα έναν Mbappé Team of the Year που θα κάνεις Step Over, Speed Boost, Ball Roll, Trivella, Goal, Repeat. Η δίπλα κάρτα όμως, η Team of the Year Icon κάρτα, ποιος παίχτης ή ποια παίχτρια είναι. Να πω, είναι η Χαμ. Έχουμε λικαρισμένη την γυναική ομάδα της Team of the Year, θα τη δούμε σε λίγο. Πριν τη δούμε όμως, να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Πολλοί ρωτάτε. Εδώ λοιπόν, έχουμε μπροστά μας το πρόγραμμα της Team of the Year. 19 Ιανουαρίου. Επιθετικούς. 21 τους κεντρικούς, 23 τους αμυντικούς, 25 όλη η ομάδα. Εδώ μιλάμε για τις Team of the Year ομάδες, την ανδρική και τη γυναικεία. Δεν μας αναγράφει για τους Team of the Year Icons, θεωρώ θα μας δώσει δύο ομάδες σπασμένες, μία την Παρασκευή και μία ίσως την Τρίτη, πολύ πιθανόν, και την επόμενη εβδομάδα που θα μπουν όλες οι κάρτες στα πακέτα, λογικά θα έχουμε και ολόκληρη την Team of the Year Icon ομάδα. Όπως και οι nominees, τους Honorable Mentions. Εγώ προσωπικά θα ξαναπώ πως το push το μεγάλο θα το κάνω στις 19 Παρασκευή. Τώρα με τους επιθετικούς θέλω πρώτη μέρα Team of the Year να πακάρω κάποιον επιθετικό Team of the Year παίχτη. Προφανώς τον Grand θα συνεχίζεται κάθε μέρα, αλλά το δικό μου push, γιατί δεν κρατάω πακέτα, θα κρατήσω τώρα 2-3 μέρες, θα κάνω τη δική μου έτσι mini προετοιμασία, θα είναι ξεκάθαρα και μόνο για τους επιθετικούς. Συνεχίζοντας, πριν δούμε ακόμα την λικαρισμένη, την confirmed γυναική Team of the Year ομάδα, έχουμε επόμενο SBC για Team of the Year Icon. Σάβα. Όχι Σάβα καφέ, Σάβα η καρτάρα. Θα έρθει σε SBC τώρα μέσα στη Team of the Year. Τα stats, η απεικόνηση, τα rating, προφανώς και τα playstyle, γιατί πιθανόν να έχει και η Σάβα διπλό playstyle, εννοείται και εσύ είναι SBC. Δεν νομίζω να μην έχει στα SBC διπλό playstyle plus. Είναι prediction. Σάβα, τρομερή κάρτα. Ξέρουμε πόσο καλή είναι στο παιχνίδι φέτος. Πολύ ωραίο SBC και μελλοντικό ίσως SBC και για μένα, για craft. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σαν κάρτα. Θα δούμε πώς θα έρθει και πόσο θα κοστίζει. Αλλά ίσως είναι μελλοντικό craft για μένα. Θα δούμε. Γυναική Team of the Year ομάδα. Confirmed. Αυτές είναι οι παίχτριες. Αυτές είναι οι κάρτες. Τα stats, οι απεικονίσεις και τα ratings είναι prediction. Εμείς τα ονόματα κοιτάμε, αυτά μας ενδιαφέρουν. Έχουμε την Erb στο τέρμα, Bright, Renard στο κέντρο της άμυνας. Battle, Καρτσαουί στο left back και όχι Μπάσα. Το χώρο του κέντρου, Oberdorf με Πουτέγιας, Αϊτάνα Μπονματή. Insane. Και στην επίθεση τριάδα, Kerr, Smith και Hansen. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε Team of the Year ομάδα γυναικών. Είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Πουτέγιας, Αϊτάνα Μπονματή στο κέντρο. Okay, δεν έχει Μπάσα. Δεν με πειράζει καθόλου. Αϊτάνα Μπολματή έχει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα. Είναι το πουλέν μου. Είναι η αγαπημένη μου κάρτα στο παιχνίδι. Αϊτάνα Μπολματή. Επίθεση. Χάνσεν μπροστά. Πω. Η άμυνα προφανώς δεν θα δουλέψει τόσο πολύ σαν των ανδρών. Εκτός από την Καρτσαουί. Ίσως και την Battle. Τα συμπή δεν ξέρω πώς θα είναι. Αλλά κέντρο επίθεση. Φωτιά. Τρομερή ομάδα. Οπότε. Για να συνοψίσουμε και με το πρόγραμμα που είδαμε προηγουμένως. Την Παρασκευή τώρα, 19 του μήνα, στα πακέτα θα μπουν η Kerr, η Smith, η Hansen, ο Mbappé, ο Haaland, ο Messi και λογικά κάποιοι Team of the Year Icons. Πιθανόν, θα το μάθουμε κι αυτό. Bright Renard, Ruben Dias, Van Dijk. Δεν έχουν σύγκριση. Οι υπόλοιποι έχουν άμεση σύγκριση. Καρτσαουί μια χαρά συγκρίνεται με το Ρενάδες. Η Battles μια χαρά με τον Ping Pong. Πουτέγια, Σαϊτάνα, Μπλουματή, Όμπερτοφ, μια χαρά με Ρόντρι, Ντεμπρούινε και Μπέλιγχαμ. Όπως επίσης και η επίθεση, καλά. Επίθεση έχει βέβαια Mbappé, είναι λίγο διαφορετικό, είναι πιο σπασμένο, αλλά έχει Χάνσεν. Χάνσεν είναι ακραία σπασμένη. Αν δεν έχετε παίξει με Χάνσεν ακόμα στο παιχνίδι, δεν ξέρετε πόσο σπασμένη είναι. Βέβαια και εδώ ακόμα δεν έχουμε κάποιον νέο για τον 12ο παίκτη και τον 10ο παίκτρια.
Αυτά τα μάθουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Φαντάζομαι και για την ομάδα των ανδρών και την ομάδα των γυναικών θα μας βάλει να επιλέξουμε κάποιες κάρτες μέσα στο παιχνίδι με κάποιο player pick. Θα έχουμε άραγε επιλογή την μπάσα στις γυναίκες. Θα έχουμε άραγε επιλογή των Κριστιανό στους άνδρες. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτό. Να δούμε και Ζήκο. Ζήκο, ο οποίος είχε ελκαριστεί παρέα με τον Καφού ότι θα έρχονταν σαν SBC, ήρθε. Άρα αυτό σημαίνει πως το επόμενο SBC αμέσως θα είναι ο Καφού. Πριν ξεκινήσει η Team of the Year. Άρα περιμένουμε και Καφού άμεσα. Να δούμε τον Ζήκο, για ποιον δεν ξέρει την κάρτα. 5-5 high medium, 5-8 mostly explosive. Είναι CAM, CM και CF. Πάρα πολύ ωραία στατιστικά. Πολύ ωραίο ο Ζήκο. Τρομερή κάρτα. Playstyle Plus έχει τον Deadbolt και από εκεί και ύστερα έχει Tiki Taka. Έχει Incisive Pass, έχει Technical, έχει Flare και Trivella. Τι μας ζητάει? Μας ζητάει μία Bronze, μία Silver, την ιδανική του κάρτα και από εκεί και ύστερα 83, 85, 86, 87, 87, 87, 88, 88 και 89. Κόστος του SBC περίπου στο 1,4 εκατομμύρια. Πάντα, όπως έχουμε ξαναπεί, τα icon SBCs κοστίζουν όσο και η κάρτα στο market. Βέβαια, το SBC αυτό έκανε την κάρτα στο market να ντροπάρει. Έχει πάει κοντά στο 1 εκατομμύριο. Και θα συνεχίσω να λέω πως θέλει λίγη υπομονή το crafting αυτές τις μέρες, καθώς μπαίνουμε στην Team of the Year, έρχονται πολλά SBC και πολλοί παίχτες. Θέλει λίγο υπομονή. Αυτό θεωρώ. Βέβαια, αν σας αρέσει ο Ζήκο, είναι πάρα πολύ ωραίο craft. Εγώ δεν θα craftάρω. Θεωρώ πως θα μείνει πίσω λίγο πιο γρήγορα, συγκριτικά με το, και με το content που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Μέσα σε όλα αυτά τα νέα έχουμε και καινούργια Team of the Week. Team of the Week 18 με Icon Zero. Μπερδευτήκανε μάλλον, τον έβαλαν Inform και όχι Icon κάρτα. Δεν πειράζει. Με Icon Zero με 80 pace παρακαλώ, Striker. Έχουμε Τζέκο, Πένδρο, Καμτσίκ, αν το προφέρω σωστά. Παλάσιος, που είναι και Futured με το αστεράκι, 87 rating. Άλεξ, Μπερενγκέρ, Δημάρκο, Ταρκόφσκι, Ραχανή, και αυτός Futured 86. Ντόναρουμα, ο Ντόναρουμα πάντα βγάζει ωραίες κάρτες, πέρα από τη χρυσή του και η Special. Έχουμε Inform, πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός. Διόγκο Κώστα, ο Πέρι, Κυριάν, Ροντένο Σουηδός, Χοϊλούντ, Άρμστρονγκ, Ουγκάλντε και αυτοί ήταν.